Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Δάφνη Μπόκοτα και θα είμαι κοντά σας τις τρεις επόμενες ώρες για να παρακολουθήσουμε μαζί τον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που φιλοξενείται φέτος στη Ρώμη και διοργανώνεται από την Rai Uno, την πόλη του Σαν Ρέμο και βέβαια με τη συνεργασία της Cinecittà. Παρακολουθείτε το εισαγωγικό βίντεο που ετοίμασαν οι Ιταλοί. Είναι γυρισμένο στο Τίβολι, μια πόλη πολύ κοντά στη Ρώμη και στη βίλα του Αδριανού, τη βίλα που έκτισε και που έζησε ο Αδριανός. Το τραγούδι που ακούτε είναι μια πρόσκληση για να γιορτάσουμε όλοι μαζί στη Ρώμη. Ο τίτλος του είναι Celebration, δηλαδή γιορτή, και είναι ένα μήνυμα αγάπης και ειρήνης. Το ερμηνεύει η Σάρα Κάλσον, Αμερικανίδα, γερμανικής και νορβηγικής καταγωγής, που ζει και εργάζεται με επιτυχία στη Ρώμη. Ο βασικός άξονας των Ιταλών σε αυτή τη διοργάνωση ήταν να καταφέρουν να ταιριάξουν αισθητικά η έκφραση της τέχνης. Αυτό φαίνεται τόσο στο βίντεο κλιπ που παρακολουθείτε, όσο και στη Scarf Postal, τα εισαγωγικά δηλαδή φιλμάκια που θα προβάλλονται πριν από κάθε συμμετοχή και περισσότερο ίσως απ' όλα φαίνεται στο σκηνικό. Ένα σκηνικό κινηματογραφικό, αισθητικό και όχι τεχνοκρατικό όπως άλλες χρονιές, που συνδυάζει το παλιό με το καινούριο, την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Το σκηνικό αυτό είναι του Λουτσιάνο Ριτσέρι, ενός σκηνογράφου που έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες. Αυτό το κινηματογραφικό σκηνικό λειτουργεί θαυμάσια και τηλεοπτικά με τη βοήθεια της ισχύως 1000 κιλοβάτ για τους φωτισμούς του που αλλάζουν σύμφωνα με κάθε τραγούδι. Η διεξαγωγή της τελικής βραδιάς θα γίνει στο στούντιο 15 της Cinecittà, ένα κατάλληλα διαμορφωμένο στούντιο χωρητικότητας 800 περίπου θέσεων. Η επιλογή της Cinecittà είναι, όπως ισχυρίζονται οι Ιταλοί, μια εκδήλωση αγάπης για τον κινηματογράφο, αλλά εκτός από αυτό είναι και μια ευκολία για τη RAI, δεδομένων των τεχνικών υπηρεσιών και των χώρων που υπάρχουν εδώ. 6 στούντιο έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του διαγωνισμού. 120 μικρόφωνα έχουν χρησιμοποιηθεί και 12 κάμερες καλύπτουν τη σκηνή. Η Cinecittà ιδρύθηκε το 1937 και αποτελεί βέβαια την ιστορία του Ιταλικού κινηματογράφου. Η συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το διαγωνισμό καλύπτει 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Μια βροχερή και μάλλον ψυχρή Ρώμη φιλοξενεί το διαγωνισμό και θα πρέπει να πούμε πως η διοργάνωση των Ιταλών δεν ήταν καθόλου αυτό που περιμέναμε. Ελάχιστες εξυπηρετήσεις, άγνοια και έλλειψη προετοιμασίας περίμεναν τις ξένες αποστολές εδώ. Τελικά όλα ξεπεράστηκαν με πολύ καλή θέληση και φτάσαμε στην απόψινή τελική βραδιά. Οι παρουσιαστές και οι οικοδεσπότες μας απόψε είναι ο Τότο Κοτούνιο και η Τζιλιόλα Τσινκουέτη. Δύο τραγουδιστές που έδωσαν στην Ιταλία τις δύο μεγάλες νίκες της στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού. Η Τζιλιόλα το 1964 και ο Τότο πέρσι. Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη γεννήθηκε το 1947 στη Βερόνα. Έγινε διεθνώς γνωστή μετά την νίκη της αυτό το διαγωνισμό με το τραγούδι «Νονό Λετά» στην Κοπενχάγη. Η δεκαετία του 60 ήταν η χρυσή δεκαετία για την Τζιλιόλα. Εδώ και μερικά χρόνια έχει αποτραβηχτεί από το χώρο της μουσικής και του θεάματος γιατί προτίμησε τη μητρότητα. Ο Τότο Κοτούνιο γεννήθηκε στο Φως Λινόβο και ασχολήθηκε με την pop μουσική. Έχει κάνει καριέρα όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και διεθνώς και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Ρώμη. Θυμόμαστε βλέποντας το περσινό βίντεο κλιπ του τραγουδιού του Τότο Κοτούνιο που νίκησε και έφερε το διαγωνισμό στη Ρώμη, του τραγουδιού με τον τίτλο «Insieme». Το ακούμε. Είναι το περσινό βίντεο από το Ζάγκρεμπ. Insieme, unite, unite, you all. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere,
cielo. Insieme. Unite, unite, Europe. Ήταν το τραγούδι που έφερε το διαγωνισμό από το Ζάγκρεπ πέρσι, φέτος στη Ρώμη, του Τότο Κοτούνιο, το τραγούδι με τον τίτλο «Insieme». Μετά βέβαια την επιτυχία του Τότο Κοτούνιο, σειρά έχει η Τζιλιόλα Τσινκουέτη και η δική της επιτυχία το 1964 στην Κοπενχάγη με το τραγούδι «Νόνο Λετά». 27 χρόνια μετά, η Τζιλιόλα Τσινκουέτη μαζί με τον Τότο Κοτούνιο θα τραγουδήσει για τους φίλους του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το τραγούδι της «Νόνο Λετά». Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. E non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire solo con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
grande canzone! Lo vedi, Gigliola, quando le canzoni sono belle, non hanno confini, non hanno, praticamente rimangono sempre nel cuore praticamente di tutti. La musica è un linguaggio universale ed è per questo che questa sera siamo qui in tanti. Ci sono centinaia di milioni di persone che ci stanno seguendo, i 22 paesi partecipanti alla gara e inoltre l'Unione Sovietica, la Polonia e l'Ungheria che fanno parte della grande famiglia europea e fuori dall'Europa la Corea, l'Australia e molti altri ancora. Vogliamo salutare gli amici italiani dell'Australia che sono tantissimi. Ciao! Ciao Australia! Ciao e ciao a tutti anche gli italiani all'estero! Bene, io voglio solo ricordarvi lo sforzo che ha fatto la RAI Televisione Italiana. Το κόστος της όλης παραγωγής είναι 3 εκατομμύρια δολάρια και 48 σχολιαστές από όλες τις χώρες θα καλύψουν το γεγονός. Πριν όμως αρχίσει ο διαγωνισμός, να θυμίσουμε αυτούς που συμμετέχουν στη διοργάνωση, την Τσινετσιτά και το Σαν Ρέμο, την πόλη των λουλουδιών και της μουσικής. Εικόνες του Σαν Ρέμο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η μουσική που ακούγεται είναι από το τραγούδι του Ντομένικο Μοντούνιο. Και τα λουλούδια που μπήκαν στο στούντιο βέβαια είναι από την πόλη των λουλουδιών, το Σαν Ρέμο. Questa è mia, questa rossa. Questa rossa allora facciamo così e la mettiamo qua. Yes. Va bene? Perfetto. Senti, i fiori li teniamo, le vuoi portare via tu così siamo... Ecco, perfetto. Το πρόβλημα είναι πού θα μπουν, πού θα πάνε τα λουλούδια που έφερε η κοπέλα, τα ξαναπήρε και έφυγε η κοπέλα. Sì, vogliamo ricordare la nostra orchestra. Allora, la nostra orchestra. Η ορχήστρα που θα συνοδεύσει τα τραγούδια λοιπόν είναι η ορχήστρα ελαφράς μουσικής της RAI και η έδρα της είναι βέβαια εδώ, στη Ρώμη και αποτελείται από 58 μουσικούς. Τη διευθυνσή της έχει ο Μπρούνο Κάμφορα. 58 λοιπόν μουσικοί. Όλα λοιπόν τα τραγούδια και τα 22 θα παιχτούν με αυτή την ορχήστρα. Εδώ δείχνει εμάς ακριβώς αυτές που βλέπετε είναι οι καμπίνες των σχολιαστών, όλων των χωρών. Μας στέλνουν ευχές για καλή δουλειά και μας χαιρετούν οι παρουσιαστές. Ο 36ος λοιπόν Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού αρχίζει. 22 χώρες είναι πανέτοιμες και η πρώτη χώρα που θα εμφανιστεί είναι η Ιουγκοσλαβία. Νικήτρια χώρα το 89 και διοργανώτρια πέρσι το 1990. Για την παρουσίαση των τραγουδιών και κυρίως για να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να ετοιμαστεί εδώ η σκηνή, οι διοργανωτές κάθε χρόνο προβάλλουν τις γνωστές πια carte postale. Εδώ φέτος έχουμε μια αλλαγή. Οι Ιταλοί διοργανωτές, αντί να γυρίσουν ένα κλιπάκι στα αξιοθέατα της πόλης με τους συντελεστές του τραγουδιού, όπως γινόταν πάντοτε ως τώρα, προτίμησαν να μην μπουν σε αυτό τον κόπα και βέβαια και σε αυτά τα έξοδα. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν σαν carte postale να προβάλλουν τον τραγουδιστή της κάθε χώρας που τραγουδά ένα ιταλικό τραγούδι. Μνημεία και αξιοθέατα της Ρώμης Αμφόντο και κάποιες στροφές ιταλικών τραγουδιών συνθέτουν την κάθε carte postale. Σε λίγο θα δούμε την πρώτη carte postale που αφορά βέβαια τη Ιουγκοσλαβία. Πρώτη χώρα λοιπόν η Ιουγκοσλαβία, συνθέτης Ζόραν Βράτσεβιτς, στιχουργός Baby Doll, ερμηνεύτρια η Baby Doll. La prima canzone, Brasil, dirige il ο τίτλος του τραγουδιού είναι Brasil και ο διευθυντής ορχήστρας είναι ο Σλομπόταν Μάρκοβιτς.
začinje. Za tvoje usne i moj dan koji bolju da će biti znak. Za trampetine, šta, 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 sam novu igru smislila. Brazil, jedan okret, to su dva. Brazil, okret, to su tri. Tri koje srže, to smo mi. Brazil, meni ne treba Brazil. Doće mi do ča, ča, ča. Samo ti se dobom ja. Skini sve, skini kipele što pre. Skini jake farmerke. Hajde igra počinje. Za tvoje usne i moj dan. Tvoj poljubav će biti znak. Za trampetina, šta, šta, šta. Sam novu igru smislila. Brazil, jedan okret, to su dva. Brazil, okret, to su tri. Tri koje srce, to smo mi. Brazil, meni ne treba Brazil. Doće mi da ča, ča, ča. Samo ti su tobom ja. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Γιουγκοσλαβίας με το τραγούδι «Μπραζίλ» και ερμηνεύτρια την «Baby Doll». Η δεύτερη συμμετοχή έρχεται από το βορρά, από το νησί των Πάγων με τα 200 όμως ηφαίστεια. Πρόκειται για την Ισλανδία που στέλνει στη Ρώμη το τραγούδι «Νίνα», τον Eyjólfur Kristjánsson με τον Στέφαν και τον Έιβι, γνωστούς και τους δύο στη χώρα τους. Ο Στέφαν μάλιστα είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό και το 1988. Ας δούμε λοιπόν την καρτποστάλ τους. Όταν σε ονειρεύομαι είσαι τόσο όμορφη, θα ήθελα να κοιμάμαι 100 χρόνια για να μου χαρίζει η νύχτα έστω και ένα λεπτό μαζί σου. Κάποιοι από τους στίχους του Ισλανδικού τραγουδιού. Σε παστάσει una canzone του Ραματζότη ήταν το ιταλικό τραγούδι που διάλεξαν οι Ισλανδοί. Η Ισλανδία λοιπόν συνθέτει τη Χουργώτη, η Eyjólfur Kristjánsson, ερμηνευτές Στέφαν και Έιβι. Τίτλος τραγουδιού «Νίνα», διευθυντή ορχήστρας ο Γιόν Όλαφσον. Στέφαν και Έιβι in «Νίνα». Frau Fjell, wie ihr weht, dass du mit dir.
Ήταν ο Στέφαν Κιουέιβι από την Ισλανδία με το τραγούδι «Μίνα». Περνάμε τώρα στο Νότο, στη Μεσόγειο και τη Μάλτα που συμμετέχει φέτος στο διαγωνισμό μετά από πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 1975. Ρομαντικό το τραγούδι της με τίτλο «Could it be» μπορεί να συμβεί. Βλέπουμε την Γκάρτ Κοστάλ της Μάλτας. Υποκρινόμαστε απλώς και αν το λάθος είναι δικό μου, συγγνώμη. Υποκρινόμαστε όμως, ίσως μπορεί και να γίνουμε πάλι όπως ήμασταν παλιά. Το ρεφρέν του τραγουδιού της Μάλτας. Piccolo grande amore του Μπαλιόνι ήταν το ιταλικό τραγούδι που τραγούδησαν οι ερμηνευτές της Μάλτας. Μάλτα λοιπόν, συνθέτης Πόλα Μπέλα, στιχουργός Ρέιμοντ Μαχόνεϊ, ερμηνευτές Τζορτζίνα και Πολ Τζορτιμάινα. Διευθυντής ορχήστρας Πολ Αμπέλα. Could it be ο τίτλος του τραγουδιού. It's so lonely waiting here. There's a garden bear out there where song would sing no more. No golden star, no shining, and no lining on the cloud. Could it be you and me have found our rainbow's end? Autumn leaves falling softly all around. There ain't but a single sound of voices I once knew. And the wind blows through my head. Deep inside you know I care. No matter what's in store. Our lines of love ain't rhyming, and the rhythm is all gone. Could it be? Could it be? You and me. You and me. We're all the men. Let's pretend. Won't it just call me? Τζορτζίνα και ο Πολ Τζορτιμάινα με το τραγούδι «Could it be» για τη Μάλτα. Μπράβο, complimenti. Μπράβο, complimenti. Μπράβο.
Θα μείνουμε στη Μεσόγειο, σειρά έχει η χώρα μας, η χώρα των θεών και των ηρώων, το λίκνο του πολιτισμού. Η Σοφία Βόσου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για μας. Είναι γνωστή σε όλους, όπως γνωστός είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, το τραγούδι του οποίου θα διαγωνιστεί τώρα. Ερωτικό το τραγούδι της πατρίδας μας με έναν όμορφο τίτλο, Άνοιξη. Σας στέλνουμε την Κάρτ Ποστάλ, στείλτε μας όλες τις ευχές για μια καλή επιτυχία. Το Καρούζο του Λούτσιο Ντάλα διάλεξε η Σοφία για την Κάρτ Ποστάλ. Τέταρτη χώρα λοιπόν, Ελλάδα. Συνθέτης τυχουργός Ανδρέας Μικρούτσικος, ερμηνεύτρια η Σοφία Βόσου. Άνοιξη ο τίτλος του τραγουδιού και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Καλή τύχη λοιπόν στη Σοφία Βόσου, στον Ανδρέα Μικρούτσικο και στην Άνοιξη. La canzone si chiama Anixi e canta Sofia Vossu. Intensissima,
Σοφία, μπράβο. Αυτή ήταν η συμμετοχή της χώρας μας, η Σοφία Βόσου, με το τραγούδι «Άνοιξη». Abbiamo pubblico molto caldo questa sera. Από την πατρίδα μας στη χώρα των βουνών, την Ελβετία που έχει ήδη κερδίσει δύο φορές, το 56 και το 88. Φέτος συμμετέχει με μια νεαρή κυρία, την Σάντρα Σιμό, από τη Ζυρίχη. Η Σάντρα Σιμό μιλάει πέντε γλώσσες και είναι αποφασισμένη να ασχοληθεί σοβαρά με το τραγούδι. Θα δούμε τώρα την carte postale της Ελβετίας και τη Σάντρα Σιμό. Πάρε με μαζί σου, μη μ' αφήνεις μόνη, δεν θέλω να σε χάσω, κράτα με σφιχτά. Υπάρχει ένα τραγούδι που σου μιλά για μένα, θα μας τραγουδήσει η Σάντρα Σιμό. Un'estate italiana, τον Μπενάτο Μανίνι, ακούσαμε από τη Σάντρα. Πέμπτη χώρα λοιπόν Ελβετία, συνθέτης τυχουργός Ρενάτο Μασέτη, ερμηνεύτρια Σάντρα Σιμό. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κανσόνε per te», που σημαίνει «Τραγούδι για σένα» και διευθυντής ορχήστρας Φλαβιάνο Κούφαρη. Σάντρα Σιμό με το «Κανσόνε περτέ» για την Ελβετία.
un piacere sentire, ed è abbastanza strano sentire θα περάσουμε italiano, στη χώρα της μουσικής, στη χώρα του βάλς ασφαλώς. Σας μιλάω για την Αυστρία. Ο Τόμας Φόρστνερ εκπροσωπεί την Αυστρία στα 21 του χρόνια. Γνωστός στη χώρα του, μας φέρνει εδώ το τραγούδι που λέγεται «Venedig im Regen», δηλαδή «Η Βενετία στη βροχή». Η Βενετία στη βροχή, ας την ονειρευτούμε όλη τη νύχτα, ας την ονειρευτούμε μέχρι να αρθεί το πρωί, θα μας τραγουδήσει ο Τόμας Φόρστνερ. Ancora una canzone το ιταλικό τραγούδι που ακούσαμε europeo, ήταν το «Adesso tu» του Ραματζότη. Έξι χώρα λοιπόν η Αυστρία. «Venedig im Regen» ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτες στιχουργοί Ρόμπι Μπούζενμπιούχλερ, Ούμπερ Μόζερ, Βόλφγκανγκ Έλτνερ. Ερμηνευτής Τόμας Φόρστνερ. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Ρίχαρντ Οστεράιχερ. Allora, dirige il maestro Richard Oesterreicher. La canzone «Venedig im Regen» canta Tomas Fostner. Ich hab dich gesehen, ein Lächeln wie sanfte Magie. Verzaubert, erfroren, ganz in dir verloren, Gefühle so tief wie die Nacht. Stilles Begreifen und Sehnsucht nach mehr, zärtliche Augen will dir. Leicht an meine Schulter vergraben, dein Zauber ganz tief in mir. Erfühlen, erahnen, von dir fortgetragen, bei dir sein und doch nicht hier. Stilles Begreifen und Sehnsucht nach mehr. Συμμετοχή της Αυστρίας στο τραγούδι «Venedig im Regen» με τον Τόμας Φόρστνερ. Είδαμε τη Τζίνα Λολομπρίτζιντα στις οθόνες μας. Είναι εδώ στην αίθουσα. Έβδομη χώρα κληρώθηκε το Λουξεμβούργο. Μια μικρή χώρα που είναι όμως και μουσικός παράδεισος και έχει κερδίσει τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού 5 φορές. Η Σάρα Μπρέι θα τραγουδήσει για το Λουξεμβούργο το τραγούδι «Un baiser volé», ένα κλεμμένο φιλί.
Και παρόλο που η αγάπη είναι η ουσία της ζωής, ένα κλεμμένο φιλί σε αυτόν τον πληγωμένο κόσμο μπορεί να μας φέρει την ελπίδα, μας λέει η Σάρα Μπρέι. Το τραγούδι «Sarà perché ti amo» τον Ρίκε Μπόβερη τραγούδησε η Σάρα Μπρέι. Έβδομη χώρα λοιπόν, Λουξεμβούργο. Συνθέτης Πατρίκ Υπέρ, στιχουργός Σάρα Μπρέι και Λίντα Λεκόντ. Ερμηνεύτρια Σάρα Μπρέι. «Un baiser volé» για το Λουξεμβούργο με διευθυντή ορχήστρας τον Φράνσις Γκόια. Σάρα Μπρέι για το Λουξεμβούργο με το τραγούδι «Un baiser volé». Complimenti, Sara. Complimenti. Σουηδία τώρα. Complimenti. Μια χώρα που κέρδισε allora, σε δύο διαγωνισμούς. Allora, από τη Στοκχόλμη, στη Ρώμη, η Καρόλα. Είναι η δεύτερη φορά που η Καρόλα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Είχε συμμετάσχει και το 1983 allora, όταν ήταν 16 ετών και είχε έρθει στην τρίτη σειρά. Η Καρόλα είναι διάσημη στη χώρα της με το 84 των τηλεθεατών θαυμαστές της. Θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι «Fongan davant Stormwind», «Εχμάλωτη του έρωτα». Al terzo posto. Intanto ci vediamo la cartolina di Carola. Χωρίς να μετανιώνω, αφήνω το ήρεμο λιμάνι μου ελεύθερη, αλλά μέσα στα ανοιχτά σου χέρια. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Voglio soltanto
bello questo abbinamento di Carola. Non voglio mica la luna su Fior d'Aliso, tragudisce i Carola. Ogdo i cora e lipon sui via. Sintetici furgo Stefan Berg. Erminestria Carola. Titlo tragudiu Fongand oven Stormwind. VFTB's orchestra in Anders Berglund. Dirige il maestro Anders Berilund. Anders Berglund. Canta Carola! Tac, tac! Τραγούδι Fongand of Stormwind της Σουηδίας με την Καρόλα, αξιοθαύμαστη Καρόλα. Το τραγούδι είχε πρόβλημα στην ορχήστρα, γι' αυτό και τη χειροκροτούν τόσο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς, στην αίθουσα φάνηκε, συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και κυριολεκτικά αποθεώνεται, ήταν πολύ ηρωικό. Βέβαια περιμέναμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί στη σημερινή διοργάνωση. Ας περάσουμε στη Γαλλία. Ένατη η σειρά της Γαλλίας που έχει κερδίσει και αυτή σε 5 διαγωνισμούς τραγουδιού της Eurovision. Α, μισό λεπτό, έχει συμβεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, φωνάζουν τον Φρανκ Νεφ που είναι υπεύθυνος για το διαγωνισμό. Ο κύριος Νεφ δεν απαντά και συνεχίζουμε. Δεν ξέρω βέβαια αν η ορχήστρα έχει καταφέρει να βρει την άκρη με τα playback. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη διοργάνωση. Σας το είπα και από την αρχή. Η Γαλλία λοιπόν. Αυτή τη χρονιά η Γαλλία εκπροσωπείται από την Αμινά, μια τινήσια καλλιτέχνηδα. Η Αμινά έπαιξε και στο φιλμ του Μπερτολούτσι «Τσάι στη Σαχάρα». Το τραγούδι της λέγεται «C'est le dernier qui a parlé qui a raison». Ο τελευταίος δηλαδή που μιλάει έχει δίκιο. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ η πολύπλευρη Αμινά και σε λίγο θα τη δείτε να τραγουδά ξυπόλυτη.
φωνάζει δυνατότερα έχει πάντα δίκιο. Ο τελευταίος που μιλά έχει πάντα δίκιο. Θα μας τραγουδήσει σε λίγο η Αμίνα. La partita di pallone τη Ρίτα Παβόνε τραγούδησε η Αμινά στην Κάρτ Ποστάλ τη. Γαλλία λοιπόν, συνθέτης Βασίλης Διόπ. Στιχουργός Αμινά, ερμηνεύτρια Αμινά. Διευθυντής ορχήστρας Ζερόμ Πιγμόν. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison για τη Γαλλία. Dernier qui a parlé, qui a raison, με την Αμινά για τη Γαλλία. Anima pour la France. Όχι Άνιμα, Αμινά. Brava, brava. Allora, γιατί ο κύριος Κοτούνιο την είπε Άνιμα. Prima c'è stata una mancanza di suono, μας λέει ότι χάσαμε τον ήχο πριν για την Καρόλα. È arrivata soltanto in sala questa cosa, ma per l'Eurovisione tutto è regolare. Για την Eurovision πήγαν όλα καλά. Ακούστηκε μόνο στη σάλα, λέει, το πρόβλημα του ήχου. Άρα εσείς δεν θα πρέπει να το προσέξετε. Allora, per la Turchia, συνεχίζουμε δέκατη χώρα για απόψε η Τουρκία. Τρεις νέοι μουσικοί με επιτυχίες στη χώρα τους, Ιζέλ, Ρέιχαν και Καν από την Τουρκία, θα τραγουδήσουν το τραγούδι με τίτλο «Ήχη Δακικά», που σημαίνει δύο λεπτά, ένα ρυθμικό twist.
Δύο λεπτά είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Αν τα ζήσουμε έντονα, ξέροντας ότι ο καιρός περνάει και είναι καλύτερα να ζούμε τη στιγμή που έχουμε, θα μας τραγουδήσουν οι Τούρκοι. Amore, scusami, tu chi pinti i tragudi sono i turchi. Δέκατη χώρα Τουρκία, συνθέτης και Σεβκέ Τουρλουέλ, στιχουργός Αϊσέλ Τουργέλ, ερμηνευτές Ιζέλ Ρέιχαν και Καν, διευθυντής ορχήστρας Τουρχάν Ιουξελέρ και το τραγούδι «Ήχι Ντακικά» και όχι «Ήχι Ντακικά», όπως είπε ο Τότο Κουτούνιο. «Ήχι Ντακικά». Dirige il maestro Turan Yükseler. Cantano Θα προτιμούσα να μην σχολιάσω το χιούμορ των Ιταλών παρουσιαστών. Bir aşk sanki en güzel anda uçacakmış gibi seviyor oysa bunu hatırla. Yine de yıllar geçecek aslında yaşa yeter ki gideni aldırma doya doya. İki dakika. Sana bana aynı aynı şey, ona buna aynı aynı şey. Yaşayalım gel. Ne olacak aynı olsa da neşe dolu günle başka hayat, başka hayat. Dön bak sen de haydi bak, günler dönecekmiş gibi geçiyor oysa bunu unutma. Yine de yıllar geçecek aslında yaşa yeter ki gidene aldırma doya doya. İki dakika. Bir aşk sanki en güzel anda uçacakmış gibi seviyor oysa bunu hatırla. Yine de yıllar geçecek aslında yaşa yeter. İki dakika. Sana bana aynı aynı şey, ona buna aynı aynı şey. Haydi yaşayalım gel. Ne olacak aynı olsa da neşe dolu günle başka hayat, başka hayat. Dön bak sen de haydi bak, günler dönecekmiş gibi geçiyor oysa. Yine de yıllar geçecek aslında yaşa yeter ki gideni aldırma doya doya. İki dakika, iki dakika, iki dakika. Ήταν η δέκατη θέση η Τουρκία με το τραγούδι «Ήχι Ντακικά» και του Ιζέλ Ρέιχαν και Καν. Avete visto come è giovane questa Europa che si presenta sul nostro palcoscenico. Μετά την Τουρκία στην Ιρλανδία που έχει κερδίσει τρεις φορές αυτό το διαγωνισμό. Απόψε η Kim Jackson θα εκπροσωπήσει την Ιρλανδία με το τραγούδι «Could it be that I'm in love» ίσως και να είμαι ερωτευμένη. Ας δούμε την κάρτ ποστάλ της. Η
Ίσως και να είμαι ερωτευμένη. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί όλοι μου οι φόβοι εξαφανίζονται όταν είμαι μαζί σου. Θα μας τραγουδήσει η Kim Jackson για την Ιρλανδία. Τον Μιλιάσι Μποντούνιο τραγούδησε η Κιμ. Δέκατη χώρα λοιπόν, Ιρλανδία. Could it be that I'm in love? Με την Kim Jackson, συνθέτης τυχουργός Liam Riley και διευθυντής ορχήστρας ο Noel Killahan. Kim Jackson, in gara con Could it be that I'm in love? Για την Ιρλανδία, η Kim Jackson με το τραγούδι Could It Be That I'm In Love. Μπράβα Kim, μπράβα. Θα συνεχίσουμε με την Πορτογαλία. Είμαστε ακριβώς στο μέσος. Μια κοπέλα 22 χρονών από το Μοντήλο, με 3 χρόνια καριέρας κιόλας στο ενεργητικό της, η Ντούλσε, θα τραγουδήσει το τραγούδι Λουσιτάνια Παϊσάου, πάθος της Λουσιτάνια. Ξέρω αυτή τη μορφή του πνεύματος της Λουζιτάνια που ζει μέσα μου σαν ένας μύθος. Είναι κάποιοι στίχοι από το τραγούδι της Πορτογαλίας.
come ti amo, tu modunio tragudice e dulce. Δωδέκατη χώρα λοιπόν, Πορτογαλία, Λουζιτάνια Παϊσάου, συνθέτες στη Χουργή, Φρέντ Μικαέλου, Ζόρζε Κιντέλα, Ζουζέντα Πόντε, ερμηνεύτρια, η Ντούλσε. Διευθυντής ορχήστρας, ο Φερνάντου Κουρέγε Μαρτίν. Canzone piena di atmosfera. Dirige il maestro Correia Martins, la canzone lusitana Paixão, la bellissima Duse. Τραγούδι Λουζιτάνια Παϊσάου για την Πορτογαλία με ερμηνεύτρια την Ντούλσε. Δανία, η χώρα του Άμλετ. Ο Άντερ Φράντσεν που θα την εκπροσωπήσει είναι καλλιτέχνης του καμπαρέ. Απόψε ο Άντερ τραγουδά το «Λίγε βορχιέρτε σλόρ» που σημαίνει «Εκεί που χτυπάει η καρδιά». Che ha le montagne russe più alte del mondo, lo sapevate? Ci ho perso la voce lì. Comunque adesso passiamo al protagonista per la Danimarca di questa sera che si chiama Anders Frantzen. Φέτος στη διοργάνωση οι Ιταλοί μας ανακοίνωσαν ότι θα μιλήσουν μόνο Ιταλικά γιατί οι παρουσιαστές τους δεν ξέρουν άλλες ξένες γλώσσες και βέβαια υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνάντησέ με κάπου μέσα στην καρδιά μου που υπάρχουν όλα τα όνειρα αγάπης, ψηλά πάνω από το ουράνιο τόξο, είναι το ρεφρέν του τραγουδιού της Δανίας. Thank you.
Ανέσουν Ντόρμα του Πουτζίνι διάλεξε ο Άντερς να τραγουδήσει. 13η χώρα λοιπόν η Δανία. Συνθέτης, στιχουργός Μάικλ Ήλο, ερμηνευτής Άντερς Φράνσεν. Λίγε Βορχίαρτες Λόρ, ο τίτλος του τραγουδιού. Διευθυντής ορχήστρας ο Χένρικ Κρόσγκοντ. Per la Danimarca, Anders Frandsen canta Lig der Vor Hjertetslår. Vendte rundt på min virkelighed, fangede mine tanker, legede med min selvtillid. Tvivl og håb og længsel, far ud og ind. Har du det mon ligesom jeg, så hør på Φλόρ για την Δανία από τον Άντερς Φράνσεν. Μπράβο, μπράβο. Η χώρα του ήλιου του Μεσονικτίου τώρα, Νορβηγία. Ένα γκρουπ, το Just for Fun, φέρνει η Νορβηγία στη Ρώμη. Δύο άντρες, δύο γυναίκες. Μεταξύ τους η Χάνε Κρόγκ, που κέρδισε το 1985 στο διαγωνισμό τραγουδιού. Ο τίτλος? Mrs. Allora, Thompson, δηλαδή κυρία Thompson. Vediamo la cartolina. Η carte postale της Νορβηγίας. Just for fun. Κάποιοι στίχοι του τραγουδιού είναι «Θα ήθελα να γνωρίσετε την καταπληκτική κυρία Thompson, ηρωίδα των ειδήσεων. Η ζωή σε καλεί, η καρδιά σου χτυπά, αλλά εσύ την ακούς, κυρία Thompson».
Το παραδοσιακό Santa Lucia τραγούδησαν οι Just for Fun. 14η Νορβηγία. Mrs. Thompson ο τίτλος, συνθέτης Doug Colesrud, στιχουργός Runes Koreskevic. Ερμηνευτές, το group Just for Fun και διευθυντής ορχήστρας ο Peter Knudsen. Ήταν η συμμετοχή της Νορβηγίας με το τραγούδι Mrs. Thompson και με το συγκρότημα Just for Fun. Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη μας μιλάει για την διεθνή γλώσσα της μουσικής, για την Ευρώπη που επικοινωνεί απόψε με τη μουσική. Το τραγούδι του Ισραήλ έχει σειρά. Ο τίτλος του είναι «Καν» και σημαίνει «Εδώ». Είναι μια δήλωση αγάπης για τη γενέτειρά μας. Το ντουέτο «Ντάζ», ζευγάρι στη ζωή και στο Παλκοσένικο, η Όρνα και ο Μόσε θα ερμηνεύσουν το τραγούδι. Εδώ βρίσκεται η νιώτη μου, η δικιά μου γωνιά του παραδείσου. Εδώ έστρωσα τραπέζι και καλωσόρισα τους γείτονες, λένε οι στίχοι του Ισραηλινού τραγουδιού. Λοντάνο Νταλιόκη του Σέρζιο Εντρίγκο τραγούδησαν οι Ντάζ χωρίς συνοδεία οργάνων.
15η χώρα Ισραήλ, συνθέτης στιχουργός Ούζι Χίτμαν, τίτλος Καν. Διευθυντής ορχήστρας Κόμπι Όσραντ. Ερμηνευτές Όρνα και Μόσε Ντάτζ. Συμμετοχή του Ισραήλ με το τραγούδι Καν και με την Όρνα και Μόσε Ντάτζ. Μπράβο Ισραήλ! Μπράβο! Η χώρα με τις πάμπολες λίμνες. Η Φινλανδία εκπροσωπείται φέτος με την Κάια, νεαρή ηθοποιό και τραγουδίστρια που άφησε το πανεπιστήμιο για χάρη του τραγουδιού και της ηθοποιίας. Χουλουίε λέγεται το τραγούδι της και σημαίνει τρελή νύχτα. La Finlandia è una bella ragazza, pensate Bruna, nera con gli occhi verdi. Stranamente, μα κάνει περιγραφή τη κοπέλα ότι είναι όμορφη με πράσινα μάτια η Κάγια και περιμένουμε να δούμε την κάρτα ποστάλ. Ce me fai muri, ma
finalmente una canzone napoletana, tu carosone, la napoletanico tragudi, tragudi che è la più conosciuta nel mondo, diciamo, quando si può parlare delle canzoni italiane. Finlandia. Ci ha cantato Maruzzella, Sintetis, Ile Caglio, Figurgos, Iucavali, ma Renato Carosone, sì. Allora, Caglia, si presenta stasera con una canzone da un titolo molto divertente, speriamo di farcela perché c'è veramente un gioco di parole. Allora, il titolo è Uluioe. Right? Ok. Allora, dirige l'orchestra il maestro Olli Ahvelati per la Finlandia, Kaija, con la canzone Uluioe. Kaija! Halunnut sua omistaa, en edes leikisti rakastaa. Kaksi kulkijaa yhteen osuttiin, yksi yhteinen hetki jaettiin. Minä jäin kun aamu sinut vei, rauhaa sydän mulle anna ei. En irti pääse sua tarvitsen, mut turhaan toivon sua vierelle. En edes leikisti rakastaa, vain yksi yö niin helppo unohtaa, mut sydän nälkäinen ei rauhaa saa. Της Φινλανδίας με το τραγούδι Hulu Yö και με ερμηνεύτρια την Kaija. 17η είναι η Γερμανία. Το 1982 κέρδισε η Γερμανία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ένα συγκρότημα θα την εκπροσωπήσει στη Ρώμη, οι Ετλαντείς 2000 που μας έρχονται από το Μόναχο. Ο τίτλος του γερμανικού τραγουδιού είναι «Dieser Traum darf niemals sterben», που σημαίνει αυτό το όνειρο δεν πρέπει να πεθάνει. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάζουν και πολλά πρέπει να συνεχίσουν να συμβαίνουν, αλλά αυτό το όνειρο δεν πρέπει να πεθάνει, θα μας τραγουδήσουν οι Γερμανοί. Un italiano vero, lasciatemi cantare, perché io sono fiero, sono un italiano vero.
cosa vi avevo detto, siamo popolarissimi in Germania. Tragudi italiano. La canzone degli Atlantis 2000. Tragudisan i Atlantis. Συνθέτης του τραγουδιού της Alfons Weindorf, στιχουργός Helmut Frey. Dieser Traum darf niemals sterben, ο τίτλος του τραγουδιού, ερμηνευτές η Atlantis 2000, διευθυντής ορχήστρας ο Hermann Weindorf. Η Atlantis 2000 in dieser Traum darf niemals sterben. Uns zu kämpfen und wir lernten zu verlieren. Auf der Suche nach der Freiheit ließen wir uns auch verführen. Was sie uns erzählten, alles haben wir geglaubt. Waren auch viele Worte immer nur aufs Land gebaut. Doch die Zeit der Lüge, irgendwann ist sie. Συμμετοχή της Γερμανίας με τους Ατλαντής 2000 και το τραγούδι «Dieser Traum darf niemals sterben». Grazie Germania anche per la canzone che mi avete cantato. Grazie. Θα περάσουμε τώρα στο Βέλγιο που εκπροσωπείται από ένα γκρουπ, τους Κλουζό. Επιτυχημένοι στη χώρα τους με 20 χρυσούς δίσκους στο Βέλγιο, επιλέχθηκαν εκτός συναγωνισμού για το διαγωνισμό χάρη στους φανατικούς θαυμαστές. Οι Κλουζό θα τραγουδήσουν στα φλαμανδικά το τραγούδι «Γεϊφετό», που σημαίνει «παράτατα». Το γκρουπ Κλουζό είχε μια ατυχία εδώ στη Ρώμη. Ο κιθαρίστας τους αρρώστησε και μεταφέρθηκε με ψηλό πυρετό στην πατρίδα του. Βέβαια έχει αντικατασταθεί. Hanno venduto moltissimi dischi nel paese, penso 20 dischi d'oro. Intanto vediamo la cartolina del Clujot. Il carte postal Don Clujot. Musica è andare più lontano e perdersi in se stessi. Σου λέω συνέχεια ότι πρέπει να τον ξεχάσεις. Άφησέ τον. Δεν σου αξίζει. Εγώ μπορώ να σου δώσω περισσότερα από οποιονδήποτε τραγουδούν οι Κλουζό. Guardare più lontano e perdersi in se stessi.
luce che rinasce e coglierne i riflessi. Musica e tu eros Ramazzotti, τραγούδι σαν Ικλουζό για την Κάρπο Σάλτους. 18η λοιπόν συμμετοχή το Βέλγιο, συνθέτης τυχουργός το γκρουπ Κλουζό, ερμηνευτές Ικλουζό, το τραγούδι λέγεται Have Head Top και διευθυντής ορχήστρας είναι ο Ρόλαν Βερλόβεν. Allora, il nostro maestro si chiama Roland Verloven, cantano i Clouseau. Η συμμετοχή του Βελγίου με το τραγούδι Hey The Top και με το συγκρότημα Clouseau. Δύο φορές κέρδισε η Ισπανία. Φέτος ένας τραγουδιστής και κιθαρίστας από τη Βαρκελόνη, ο Σέρχιο Ντάλμα, θα τραγουδήσει ένα αργό ρομαντικό τραγούδι με τίτλο Bailar Pegados, που σημαίνει χορεύοντας ενωμένοι. Το να χορεύεις από απόσταση δεν είναι χορός, είναι σαν να χορεύεις μόνος. Να χορεύεις ενωμένος με κάποιον είναι σαν το χορό που κάνουν τα δελφίνια και τα κύματα. Μερικοί στίχοι από το τραγούδι της Ισπανίας. Το ιστολικό τραγούδι που επέλεξε ο Ισπανός καλλιτέχνης ήταν το Σόνο Τρεμέντο του Ρόμπερ. 19η λοιπόν χώρα Ισπανία. Συνθέτης Χούλιο Σέιχας. Τυχουργός Λουίς Εσκολάρ. Τίτλος τραγουδιού Bailar Pegados. Διευθυντής ορχήστρας Εντουάρντο Λέιβα. Σέρχιο Ντάλμα ο ερμηνευτής.
bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Bailar pegados como fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Ήταν το τραγούδι «Bailar Pegados» για την Ισπανία με τον Σέρχιο Ντάλμα. Abbiamo battezzato qui all'Euro Festival il piccolo Totino quando aveva la sua età. Ciao Sergio. Ciao. Θυμάται τον εαυτό του στην ηλικία του. Τον Πεπίνο Ντικάπρι στην ηλικία του. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κερδίσει 4 φορές και στέλνει φέτος στη Ρώμη μια 18χρονη ηθοποιό και τραγουδίστρια, τη Σαμάνθα Τζάνους, με πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις. A message to your heart. Μήνυμα στην καρδιά σου, λέγεται το τραγούδι. Ο μισός πλανήτης λιμοκτονεί, λέει το βρετανικό τραγούδι, και ο άλλος μισός έχει τόσα πολλά. Αλλά τώρα ήρθε ο καιρός να αλλάξουν αυτά. Οι λιγότερο τυχεροί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ρικόρντατη με τραγούδησε η Σαμάνθα στην Κάρτ Ποστάλτη. 20η χώρα, Ηνωμένο Βασίλειο. Συνθέτης τυχουργός, Paul Curtis. Message to your heart, ο τίτλος τραγουδιού, ερμηνεύτρια η Σαμάνθα Τζάνους. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Ρόνι Χέιζελχερστ. La canzone e Message to Your Heart canta Samantha Janus. Too much.
ήταν η Σαμάνθα Τζάνους με το τραγούδι Message to Your Heart για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη-τελευταία συμμετοχή είναι αυτή της Κύπρου, Μεσόγειος και πάλι. Από το νησί της Αφροδίτης, η Έλενα Πατρόκλου, γνωστή στην πατρίδα της, θα τραγουδήσει το τραγούδι με τίτλο SOS. Ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της νέας γενιάς για τα οικολογικά προβλήματα. Η Cat Postal της Έλενας Πατρόκλου. Το γνωστό «Io che amo solo te» μας τραγούδησε η Έλενα Πατρόκλου. 21η χώρα Κύπρος. Συνθέτης Κύπρος Χαραλάμπους. Στιχουργός Ανδρέας Χρήστου. Ερμηνεύτρια Έλενα Πατρόκλου. Τίτλος τραγουδιού SOS. Διευθυντής ορχήστρας ο Άλεξ Ζωγράφου. Alexandros Kiru Zografu. SOS canta Elena Patroclou. Ήταν η Έλενα Πατρόκλου με το τραγούδι SOS για την Κύπρο. Μπράβο, 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 complimenti.
Τελευταία κληρώθηκε η Ιταλία. Οι παρουσιαστές μας εδώ μας δηλώνουν ότι είναι πολύ συγκινημένοι και έχουν μεγάλη αγωνία για τη χώρα τους. Προσπαθούν όμως να είναι αντικειμενικοί στην παρουσίασή της. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Doce Omare» και το τραγούδι είναι ναπολιτάνικο. Είναι ναπολιτάνικη μελωδία και ναπολιτάνικο στίχος. Τραγουδά βέβαια ο Πεπίνο Ντι Κάπρι. Per rendere un conto te, che già eri di un altro, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. La canzone che ha fatto sognare tantissimi innamorati. Lo so, mi guardate, lo so. Mi sembra una pazzia, cameriere champagne. Il grande Peppino. Το δικό του τραγούδι champagne τραγούδισε ο Πεπίνο Ντι Κάπρι. 22η και τελευταία χώρα Ιταλία. Συνθέτης Μαρτσέλο Μαρότσι. Στιχουργός Τζιανπιέρο Αρτεζιάνι. Come doce o mare, πόσο είναι γλυκιά η θάλασσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Πεπίνο Ντι Κάπρι είναι ο ερμηνευτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Μπρούνο Κάμφορα. Nella canzone Come doce o mare, il nostro Πεπίνο Ντι Κάπρι. Vai Πεπίνο. Amore solo mare, luce stella, parole belle, su parole belle. Nessuno ha scritto mai più dolce gesta, parole su parole ma soltanto chi non sa un amore mai. Non te ne ancora per cantare, ma come dolce mare, come si dolce tu, quando l'amore è giovane, dove ne voglio cantare, come bello o sole. Tu stai con me, quando ti chiama, vado me, vola e vola con te. E gira, gira, mune, gira, miezza tutte stelle, non si può fermare. E canta, canta una canzone che nessuno sente, che nessuno sa. Ma se non va così, sempre sarà l'amore che lega ci fa gamba. Amore solo mare, luna e stella, so sempre bella per cantare. Sola,
το τραγούδι «Come dolce mare» και τον Πεπίνο Ντι Κάπρι για την Ιταλία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των 22 τραγουδιών που συμμετέχουν στο 36ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Να περάσουμε στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και στη φάση του απόψινού διαγωνισμού. Οι 22 εθνικές επιτροπές θα επιλέξουν τα τραγούδια που προτιμούν. Ο κύριος που βλέπετε τώρα ήταν ένας καλλιτέχνης που μας κράτησε συντροφιά στο διάλειμμα. Χαιρετάει όλες τις αντιπροσωπείες και όλους τους καλλιτέχνες. Εγώ να σας πω δύο λόγια για τον τρόπο ψηφοφορίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός είναι το 12 και δεν υπάρχουν οι βαθμοί 9 και 11. Ο πίνακας με τις 22 συμμετοχές είναι έτοιμος να δεχθεί την ψηφοφορία. Κάθε Εθνική Επιτροπή απαγορεύεται βέβαια να ψηφίσει το τραγούδι που εκπροσωπεί τη χώρα της. Φέτος έγινε και μια αλλαγή στα μέλη των Εθνικών Επιτροπών. Έτσι λοιπόν κάθε Εθνική Επιτροπή αποτελείται από 16 μέλη όπως και πριν, αλλά τα 8 από αυτά είναι εκπρόσωποι κοινού και τα άλλα 8 άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική. Τα μέλη κοινού χωρίζονται σε γκρουπ διαφορετικών ηλικιών για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι συνδεδεμένες με τη Ρώμη. Από εδώ όμως και στο εξής δεν θα υπάρχει πια οπτική επαφή με τις επιτροπές. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Εν τω μεταξύ, στο Green Room, ακριβώς δίπλα από το θέατρο, οι καλλιτέχνες περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα. Το Green Room είναι φτιαγμένο έτσι ώστε και οι καλλιτέχνες να μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα, αυτό είναι το Green Room, αλλά και εμείς θα μπορούμε να παρακολουθούμε τους καλλιτέχνες και τις αντιδράσεις. Infatti siamo collegati con la Green Room. Αυτό λοιπόν είναι το Green Room. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ισλανδίας. Αντιπρόσωπος της CBU είναι όπως πάντα ο Φρανκ Νεφ, που χρησιμεύει βέβαια τρόπος του λέγει και σαν δικηγόρος στη διάρκεια του φεστιβάλ. Είναι ο υπεύθυνος και η ψυχή του απόψινού γεγονότος και είναι ο άνθρωπος που βοήθησε αυτό το διαγωνισμό να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Ο Φρανκ Νεφ επιτηρεί την ψηφοφορία και παρεμβαίνει όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μια τελευταία παρατήρηση είναι ότι η ανάγνωση των αποτελεσμάτων της κάθε επιτροπής αρχίζει από το τραγούδι με τις λιγότερες ψήφους και θα καταλήγει το τραγούδι με τις περισσότερες. Se Monsieur Neuf ci dà il via, noi ci colleghiamo con la prima giuria. Siamo collegati con la Jugoslavia. Ο κύριος Νεφ καλησπερίζει και χαιρετίζει τους νικητές, τους Ιταλούς σε αυτό το διαγωνισμό, τη Τζιλιόλα και τον Τότο. Και αρχίζουμε με την πρώτη χώρα, καλούμε το Σαράγεβο. Σαράγεβο calling. I can hear you loud and clear. Buonasera. Από το Σαράγεβο μας ακούνε καλά. Ψηφίζει λοιπόν το Σεράγεβο και δίνει ένα βαθμό στη Μάλτα. Un punto per Malta. Cyprus, 2 points. Δύο βαθμούς στην Κύπρο. Δεν το άκουσαν καλά, στην Κύπρο. Due punti per Cipro. Ireland, 3 points. Ireland, 3 points. Τρεις βαθμούς στην Ιρλανδία, η Έλενα Πατρόκλου από την Κύπρο στους δέκτες. Στην Ελλάδα δίνει 4 βαθμούς. La Grecia, 4 punti. Ma più di ritmo, signora. Εδώ είναι η αποστολή της Ιρλανδίας. Στην Ελβετία δίνει 5 βαθμούς. 5 punti per la Svizzera. Sweden, 6 points. Στην Σουηδία 6 βαθμούς από τη Γιουγκοσλαβία, από το Σεράγεβο. 7 βαθμούς στην Ιταλία. Ιταλία 7 punti. Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι. 8 βαθμούς στην Ισπανία. 8 punti. 10 points. 10 βαθμούς δίνει το Σεράγεβο στη Γαλλία. Ο Ισπανός ερμηνευτής. Israel,
και τους 12 βαθμούς του δίνει το Σαράγεβο στο Ισραήλ. Ισραήλ 12 πόντι. Να η αποστολή του Ισραήλ. Ciao, από το Σαράγεβο allora, θα περάσουμε bonsoir. Στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας. Bonsoir, Roma. Bonsoir. Ici Reykjavik. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Alors, nous Ciao. Écoutons. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής της Ισλανδίας. Oui. Oui. Finland, un point. Στην Φινλανδία δίνουν ένα βαθμό. Finlandia, un punto. Espagne, deux points. Δύο βαθμούς στην Ισπανία. Spain, two points. Due punti alla Spagna. Τρεις βαθμούς στην Κύπρο. Tre punti al Cipro. Luxembourg, quattro points. Τέσσερις βαθμοί στο Λουξεμβούργο. Four points. Quattro punti al Lussemburgo. Swiss, cinq points. Τους πέντε βαθμούς δίνει στην Ελβετία το Ρέικιαβικ. Εδώ ο Φράγκνερ. Yes. Six points. Έξι βαθμούς στη Νορβηγία. Norvegia, sei punti. Silenzio di tomba, eh? C'è nessun entusiasmo. È presto, Toto. Set points. France, στη Γαλλία δίνει 7 βαθμούς εδώ η αποστολή France, της Νορβηγίας. 7 punti alla Francia. Portugal, 8 Portugal, βαθμοί στην Πορτογαλία από Portugal, την Ισλανδία. 8 punti al Portogallo. Εδώ είναι η Γαλλίδα. Israel, 10 βαθμούς στο Ισραήλ. Israel, 10 points. 10 punti all'Israele. Και η Ισλανδία δίνει τους 12 βαθμούς τους. Νόμιζε ότι το κουτούνι ότι τους έδωσε στην Ελλάδα. Είναι όμως στην Σουηδία. 12 λοιπόν βαθμοί από την Ισλανδία στην Σουηδία. Προηγείται το Ισραήλ με 22 βαθμούς, ακολουθεί η Σουηδία με 18, η Γαλλία με 17 και η Ελβετία με 10. Quindi ecco perché chiedo ai nostri colleghi di essere un pochino più veloci con più ritmo, se no arriviamo fino a domani mattina alle 2, va bene? Andiamo avanti. Συνεχίζουμε και μιλάμε με Saint Julian's από τη Μάλτα. Good evening. This is Saint Julian's calling. Buonasera Gidiola. Buonasera, ciao. Ciao, Μας καλησπερίζουν. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα της Μάλτας. Ένας βαθμός στη Γιουγκοσλαβία. Un punto all'Jugoslavia. Italy, two points. Δύο βαθμοί στην Ιταλία. Due punti all'Italia. Ο Πεπίνο Ντικάπρι. Three points. Στη Γαλλία δίνουν 3 βαθμούς από τη Μάλτα. 4 βαθμούς στην Ιρλανδία. 5 βαθμούς στην Ελλάδα από τη Μάλτα. Εδώ είναι η ελληνική αντιπροσωπεία, βλέπετε τη Σοφία Βόσου. 6 βαθμούς στην Ισπανία. 7 βαθμούς στην Τουρκία από τη Μάλτα. 8 βαθμούς στο Ισραήλ. 8 βαθμούς, ναι, έγινε μια, άκουσαν λάθος εδώ. 8 βαθμοί στο Ισραήλ και τους βλέπουμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο στη Μεγάλη Βρετανία δίνει τους 10 βαθμούς στη Μάλτα. 10 punti alla Gran Bretagna. E Cyprus. Και τους 12 βαθμούς τους δίνει στην Κύπρο. Κύπρο 12 punti. And that completes. Και αυτά είναι τα οι βαθμοί της Μάλτας, της Εθνικής Επιτροπής της Μάλτας. Ολοκλήρωσε την ψηφοφορία της. Περνάμε στη χώρα μας τώρα. Θα μιλήσουμε με Αθήνα. Αθήνα.
Καλησπέρα από την Αθήνα. Ciao, καλησπέρα Athene. Από την Αθήνα, λοιπόν. Buonasera, signorina. Come sta? Bene, grazie. Che bello sentire parlare italiano. Όλος ο κόσμος allora, μιλάει ιταλικά, λένε οι παρουσιαστές μας. Και περιμένουμε την ψηφοφορία της Ελλάδας. Ένας βαθμός στη Φινλανδία από την Ελλάδα. Φινλανδία, un punto. Δύο βαθμούς στη Μάλτα. Είναι η Φινλανδή τραγουδίστρια που είδαμε. Ο Μαλτέζος τραγουδιστής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις βαθμούς από την Ελλάδα. Τέσσερις βαθμούς στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η Σαμάνθα Τζάνους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ισραήλ. Πέντε βαθμούς στο Ισραήλ από την Ελλάδα. Ισραήλ, 5 points. Sì, 5 punti Israel. Ιταλία, 6 points. Έξι βαθμούς στην Ιταλία. Bene. Italy, 6 points. Per Peppino, 6 punti per l'Italia. Swiss, 7 points. Επτά βαθμούς δίνει στην Ελβετία η Ελλάδα. France, 8 βαθμούς στη Γαλλία. France, 8 points. 8 punti per la Francia. Το green room εδώ. 10 βαθμούς δίνουμε στην Ισπανία. Spain, 10 points. 10 punti per la Spagna. Ο Ισπανός. Chypre, και τους 12 βαθμούς τους δίνουμε στην Κύπρο. 12 punti per Cipro. Και εδώ η αποστολή της Κύπρου. Ciao. Buonanotte. Και από την Ελλάδα στην Ελβετία. Αλλά πριν πάμε στην Ελβετία, να δούμε τον πίνακα με τις 8 πρώτες χώρες. Πρώτο είναι το Ισραήλ και δεύτερη η Κύπρος. Ακολουθούν η Γαλλία, η Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Βέρνη και με την Ελβετία. Buonasera Roma. Buonasera. Ciao. Grazie, buonasera. Tieni, siediti per Quel sono vostro risultato? Eccola qua. Questo è il voto del giurì. Grazie Toto. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Βέρνης. Ένας βαθμός στην Πορτογαλία. Εδώ είναι η αποστολή της Πορτογαλίας, η τραγουδίστρια της Πορτογαλίας. Δύο βαθμοί στην Ιταλία. Τρεις βαθμοί στην Ιρλανδία από τη Βέρνη. Τέσσερις βαθμοί στην Ισλανδία, οι πρώτοι τέσσερις βαθμοί. Islanda 4 punti. Royaume-Uni 5 points. 5 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η Ισλανδοί ερμηνευτές. Ηνωμένο Βασίλειο 5 βαθμοί. Εδώ είναι η Σαμάνθα Τζάνους πάλι. Μάλτα 6 points. 6 βαθμούς η Μάλτα από τη Βέρνη. Να οι Μαλτέζοι ερμηνευτές. France 7 points. 7 βαθμοί για τη Γαλλία. 7 punti per la Francia. Η Γαλλία εδώ. 8 βαθμοί στο Ισραήλ. Ισραήλ, 8 points. 8 punti per Israele. Η Ισραηλινή. 10 points. Suède, 10 points. Η Σουηδία παίρνει τους 10 βαθμούς της Ελβετίας. Και η Ισπανία τους 12 το άριστα της Βέρνης. Spagna 12 punti. Εδώ ο Ισπανός Σέρχιο Ντάλμα. Εδώ έχουμε πάλι τον πίνακα και βλέπουμε ότι προηγείται πάντα το Ισραήλ, πλησιάζει βέβαια η Ισπανία. Μιλάμε τώρα με τη Βιέννη και με την Αυστρία βέβαια. Buonasera signorina. Buonasera. Buonasera, come sta? This is Vienna. Parliamo da Roma, da Cinecittà. Ο Τότο Κουτούνια επιχειρεί να κάνει όλους τους προέδρους των επιτροπών να μιλήσουν ιταλικά. Εδώ βέβαια οι Αυστριακοί βλέπουμε ότι δεν τα πολύ καταφέρνουν στα ιταλικά. So, this is Vienna calling. Here are the results.
Θα μας μιλήσει στα αγγλικά και θα μας πει τους βαθμούς της, αρχίζοντας από την Ιρλανδία με ένα βαθμό. Ιρλάντα, un punto. Δύο βαθμούς στην Ελλάδα από τη Βιέννη. Belgium, να η Σοφία Βόσου. Belgium, three points. Τρεις βαθμούς στο Βέλγιο. Malta, four points. Τέσσερις βαθμούς στη Μάλτα. Four points. Malta, quatre points. Malta, quattro punti. Εδώ και πάλι οι ερμηνευτές της Μάλτας. Πέντε βαθμούς για το Λουξεμβούργο από την Αυστρία. United Kingdom, six points. Έξι βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Royaume-Uni, six points. Spain, seven points. Επτά βαθμούς στην Ισπανία και περισσότερο ρυθμό ζητάει ο Τότο Κουτούνιο. Switzerland, eight points. Switzerland, 8 points. Οκτώ βαθμούς στην Ελβετία, από την Αυστρία πάντα. Εδώ είναι η Σάντρα Σιμό, η τραγουδίστρια της Ελβετίας, πίσω ακριβώς είναι η Σοφία Βος. 10 punti per la Svezia. 12 βαθμούς δίνει στη Γαλλία η Βιέννη. Για τη Γαλλία, όχι για την Ισπανία, όπως εδώ είναι η Γαλλίδα. Και θα περάσουμε και περνάει πρώτη η Γαλλία, δεύτερη η Ισπανία και τρίτο το Ισραήλ μετά την ψηφοφορία της Αυστρίας. Έχει τελείως αλλάξει ο πίνακας. Είναι πρώτη η Γαλλία. Ζητάνε από τις επιτροπές να τα λένε με περισσότερο ρυθμό τα αποτελέσματα και πιο γρήγορα. Και πάμε στο Λουξεμβούργο. Μας ξαναλένε ότι όλη η Ευρώπη μιλάει ιταλικά. Ένα βαθμό στη Νορβηγία από το Λουξεμβούργο. Un punto per la Norvegia. Portugal, due points. Δύο βαθμοί στην Πορτογαλία. Portugal, two points. Due punti per il Portugal. Royaume-Uni, trois points. Royaume-Uni, τρεις βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εμείς βλέπουμε την ντόλσε της Πορτογαλίας. Τρία punti. Cyprus, quatre points. Cyprus, quatre points. Τέσσερις βαθμούς στην Κύπρο. Quattro punti per Cipro. Israel, cinq points. Πέντε βαθμούς στο Ισραήλ, πάντα από το Λουξεμβούργο. Έξι βαθμούς στην Ισπανία. Η Σουηδία παίρνει επτά βαθμούς, εδώ η Καρόλα, από το Λουξεμβούργο. Οκτώ βαθμοί η Ιρλανδία. Ιρλάντα, οκτώ πόντι. Μάλτα. 10 βαθμούς από το Λουξεμβούργο στη Μάλτα. 10 punti per Malta. Εδώ η Μάλτα, η αποστολή της. La Suisse. Και από το Λουξεμβούργο οι 12 βαθμοί στην Ελβετία. 12 punti. Voilà donc le jury, le vote du jury luxembourgeois. Bonne soirée. Ο πίνακας έχει αλλάξει και πάλι. Είναι πρώτη η Ισπανία, δεύτερο το Ισραήλ και τρίτη η Γαλλία. Φέτος η ψηφοφορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχει καταφέρει κάποια χώρα να ξεχωρίσει μετά από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες. Εναλλάσσονται οι χώρες στην πρώτη θέση. Μιλάμε λοιπόν... Le votazioni. Μιλάμε με τη Σουηδία και με το Μαλμό, Το Λουξεμβούργο παίρνει ένα βαθμό. Un punto per Luxemburgo. Belgium, two points. Δύο βαθμοί για το Βέλγιο. Belgique, deux points. Belgium, due punti. Denmark, three points. Τρεις βαθμοί για την Δανία από τη Σουηδία. Δανημάρκα, τρεις πόντι. Σπέιν, four points. Τέσσερις βαθμοί στην Ισπανία. Ισπανία, 4 points. 4 πόντι per la Spagna. France,
5 βαθμούς για τη Γαλλία από τη Σουηδία. Εδώ η συμμετοχή της Δανίας. 6 βαθμούς το Ισραήλ. Ισραήλ 6 πόντι per Ισραήλε. 7 βαθμούς στην Πορτογαλία. 7 πόντι per il Portogallo. Dove vai tu? Intanto gira, vai. Switzerland. 8 βαθμούς στην Ελβετία. 8 πόντι per la Svizzera. Iceland. Η Ισλανδία παίρνει 10 βαθμούς από τη Σουηδία. Εδώ βλέπουμε τη Σάντρα Σιμό της Ελβετίας. Και 12 βαθμούς θα πάρει η Μάλτα από τη Σουηδία. Μάλτα 12 πόντι. Να δούμε πάλι, εξακολουθεί να προηγείται η Ισπανία με το Ισραήλ και τη Γαλλία να την ακολουθούν κατά πόδες και Σουηδία, Ελβετία, Μάλτα, Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα έχουμε δρόμο, υπάρχουν πολλές χώρες που πρέπει να ψηφίσουν. Περνάμε λοιπόν στο Παρίσι και στη Γαλλία. Και τα αποτελέσματα της Εθνικής Επιτροπής των Παρισίων. Ένας βαθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2 βαθμοί για τη Μάλτα. Εδώ η αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας και εδώ της Μάλτας. 3 βαθμοί από το Παρίσι για το Ισραήλ. Πάλι το Ισραήλ. Suisse, 4 βαθμούς θα δώσει το Παρίσι στην Ελβετία. Εδώ η Ελβετίδα. 5 βαθμούς για το Βέλγιο. 5 πόντι per il Belgio. Την Ισπανία δίνει 6 βαθμούς το Παρίσι. Ο Ισπανός. 7 βαθμούς στην Τουρκία. 7 punti per la Turchia. Otto vasmus in Italia a poti Gallia. O Pepino Di Capri. Portugal 10 punti. 10 vasmus in Portogallia. 10 punti per il Portogallo e Και στην Κύπρο δίνει τους 12 βαθμούς η Γαλλία. Ecco, 12 punti a Cipro. Εδώ η Έλενα Πατρόκλου. Προηγείται η Ισπανία με το Ισραήλ και τη Γαλλία. Η Κύπρος έχει μετακινηθεί και βρίσκεται τώρα στην 5η θέση. Άγκυρα και Τουρκία έχουν σειρά. Ciao Turchia, ciao Ankara. Good evening, Ankara. Here we are. Η Άγκυρα δεν απαντάει, πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος Νεφ συνιστά να ξανακαλέσουν την Άγκυρα. Άγκυρα. Η Άγκυρα δεν απαντάει. Mr. Neff, c'è un consiglio, possiamo passare all'altra? Ο Τότο Κοτούνιο ρωτάει αν μπορούν να συνεχίσουν την ψηφοφορία με τις άλλες χώρες και να επανέλθουν στην Τουρκία. Ο Φρανκ Νέφ απαντάει ότι υπάρχει το κύκλωμα, ότι πρέπει να περιμένουν, ότι θα πρέπει να επιμείνουν στην Άγκυρα και επιμένουν. Parliamo un po' con gli artisti, vediamo gli artisti. Ci mettiamo a suonare, a cantare, a fare qualcosa, non so. Ο Τότο Κουτούνιο λέει ότι μπορούμε να τραγουδήσουμε, να βλέπουμε το τι κάνουν οι καλλιτέχνες στο Green Room και προτιμάει να συνεχίσουμε. Lo so, ma che facciamo, Mr. Neff? Ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε σκηνές από το Green Room. Un applauso ad Ankara. Αποκαταστάθηκε η επαφή, η Άγκυρα έφτασε στη Ρώμη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. We are ready. Άγκυρα. We are the results of the Turkish jury. Yes. No gay. One point.
Έχει κακό ήχο βέβαια. Στην Νορβηγία, στην Νορβηγία έδωσε ένα βαθμό η Τουρκία. Η Διλιόλα Τσινκουέτη προτείνει να τα λένε στο Φρανκ Νεφ και να επαναλαμβάνει ο κύριος Νεφ. Δύο βαθμοί στην Ελβετία. Δύο βαθμοί στο Λουξεμβούργο. Λουξεμβούργο 3 πόντι. Τρεις βαθμοί, συγγνώμη. Τέσσερις βαθμοί στην Ιρλανδία. Ιρλανδία 4 πόντι. 3 πόντι all'Irlanda, 4 πόντι all'Irlanda. Allo? Χάσαμε πάλι την επαφή μας με την Άγκυρα. Siamo di nuovo. Come on Ankara. Υπάρχει πρόβλημα με την Άγκυρα. Portugal, 5 πέντε βαθμοί στην Πορτογαλία. Έξι βαθμοί στη Σουηδία. Σβέτσια 6 πόντι. Μάλτα 7 βαθμούς στη Μάλτα, εδώ είναι η Καρόλα Μάλτα, από τη Σουηδία. Μάλτα, η Τζορτζίνα και ο Πολ Τζορτιμά είναι από τη Μάλτα. Σε ποιον δίνει τους 8 βαθμούς, ρωτάει ο Φρανκ Νεφ, γιατί δεν μας είπε σε ποιον δίνει τους 8 βαθμούς. Στην Ισπανία λοιπόν. Ο Φρανκ Νεφ. 8 βαθμοί στην Ισπανία. Italy, 10 βαθμοί στην Ιταλία από την Τουρκία. Ιταλία 10 πόντι. Ο Πεπίνο Ντικάπρι. Και οι 12 βαθμοί πηγαίνουν στο Ισραήλ από την Τουρκία. Ισραήλ 12 πόντι. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Για να δούμε λοιπόν πάλι το χάρτη, προηγείται τώρα το Ισραήλ σε όμως ισοπαλία με την Ισπανία από 69 βαθμούς εκάστη χώρα. Ακολουθεί η Γαλλία με 52, η Σουηδία με 51, η Ελβετία με 51, η Κύπρος με 45, η Μάλτα 44 και η Πορτογαλία 37. Περνάμε στο Δουβλίνο και από ό,τι φαίνεται η βραδιά θα έχει μεγάλη αγωνία. Ιρλανδία λοιπόν και Δουβλίνο. Και δίνουν στην Ελλάδα και όχι στην Ελβετία ένα βαθμό. Η Σοφία Βος. Στην Ελβετία δύο βαθμούς. Τρεις βαθμούς στη Σουηδία. Τέσσερις βαθμούς στη Φινλανδία. Πέντε βαθμούς στην Κύπρο από την Ιρλανδία. Έξι βαθμούς στην Ισπανία. Η Έλενα Πατρόκλου. Επτά βαθμούς στη Γαλλία από την Ιρλανδία πάντα. Οκτώ βαθμούς στο Ισραήλ. Οκτώ πόντι per Ισραήλ. Δέκα βαθμούς στην Ιταλία. Ο Πεπίνο Ντικάπρι στις οθόνες μας. Και 12 βαθμούς στη Μάλτα από την Ιρλανδία. 12 punti per Malta. Εδώ η Τζορτζίνα και ο Πολ Τζορτιμά. Το Ισραήλ με 77 προηγείται, ακολουθεί η Ισπανία δεύτερη με 75 βαθμούς, η Γαλλία τρίτη με 59, πέρασε τέταρτη η Μάλτα. Και από το Δουβλίνο περνάμε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Buonasera. Buonasera, signorina, signorita. Quali sono i vostri voti? Portuguese jury. Yes.
Ηνωμένο Βασίλειο, ένας βαθμός από την Λισαβόνα. Βαϊόμινι, ένα πόντο. Ρένιο Ουνίτο. Δύο βαθμοί στο Λουξεμβούργο. Due punti per il Lussemburgo. Τρεις βαθμούς δίνουν στην Κύπρο οι Πορτογάλοι. Three points. Cipro, points. Tre punti per Cipro. Israel, points. Τέσσερις Israel, βαθμούς στο Ισραήλ. Ισραήλ, 4 points. Punti per Israele. France, points. Πέντε βαθμούς στη Γαλλία από Λισαβόνα. Cinque punti per la Francia. Switzerland, 6 την Ελβετία. 6 punti per la Svizzera. Malta, 7 points. 7 βαθμούς στη Μάλτα. Malta, 7 points. Εδώ είναι η Γαλλίδα, η Αμινά, και εδώ η Μαλτέζη. 8 βαθμούς στην Ισπανία. Spagna, 8 punti. Non è successo niente. 8 βαθμοί στην Ισπανία. 10 βαθμοί στη Σουηδία. 10 punti per la Svezia. Η Καρόλα της Σουηδίας. Και 12 βαθμούς από την Πορτογαλία στην Ιταλία. 12 punti per l'Italia, per il nostro Bebino di Capri. Salutiamo. Και ξαναπέρασε η Ισπανία πρώτη με 83 βαθμούς, δεύτερο το Ισραήλ, τρίτη η Σουηδία, τέταρτη η Γαλλία. Κοπενχάγη τώρα και Δανία. Allora, Copenaghen è la tua città dove hai vinto l'Eurofestival, forza dai. Good evening, Copenaghen. Τα αποτελέσματα λοιπόν της Δανίας είναι ένας βαθμός στην Πορτογαλία. Portugal, un point. Un punto per il Portogallo. Norway, two points. Δύο βαθμοί στη Νορβηγία. Due punti per la Norvegia. United Kingdom, three points. Τρεις βαθμοί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Tre punti per il Regno Unito. Luxembourg, four points. Luxembourg, four Τέσσερις points. Βαθμοί για το Λουξεμβούργο από την Κοπενχάγη. Quattro punti per il Λουξεμβούργο. Εδώ στο Λουξεμβούργο, η Σάρα Μπρέι του Λουξεμβούργου. 5 βαθμοί στην Ελβετία. 5 punti per la Svizzera. Germany, 6 points. 6 βαθμούς δίνουν στην Γερμανία. 6 punti per la Germania. Εδώ η γερμανική αντιπροσωπεία. 7 βαθμοί στην Ιρλανδία. 7 punti per l'Irlanda. Turkey, 8 points. Turkey, 8 βαθμοί για την Τουρκία. 10 βαθμοί για το Ισραήλ από τη Δανία. Οι Τούρκοι εδώ. Και τους 12 βαθμούς τους δίνει στη Σουηδία η Κοπενχάγη. Την Καρόλα που τη βλέπουμε. 12 βαθμοί για τη Σβέτσια. Αυτή ήταν και η ψηφοφορία της Δανίας. Για να δούμε αν άλλαξε τίποτα, ασφαλώς και άλλαξε. Είναι πρώτο το Ισραήλ με 91 βαθμούς, η Ισπανία δεύτερη με 83, η Σουηδία με 76, η Γαλλία 64 μαζί με την Ελβετία, Μάλτα 63, Ιταλία 57 και Κύπρος 53 βαθμοί. Seguita da Cipro. Benissimo. Colleghiamoci con Oslo. Colleghiamoci con Oslo. Allo Oslo. Norvegia e Oslo έχουν σειρά για να ψηφίσουν. This is Oslo with the results of the Norwegian jury. We listen. Greece, one. Ένα βαθμό στην Ελλάδα από την Νορβηγία. One point. La Grèce, un point. Un punto per la Grecia. Portugal, two. Δύο βαθμοί στην Πορτογαλία. Portugal, 2 points. 2 punti per il Portogallo. Switzerland, 3. 3 βαθμοί για την Ελβετία. 3 points. Swiss, 3 points. Dai, più svelto. E lo facciamo lui. Svizzera, 3 points. Ζητάνε πάλι περισσότερο ρυθμό, να τα λέει λίγο πιο γρήγορα. 4 βαθμοί για την Ισπανία από το Όσλο και την Νορβηγία. 4 punti per la Spagna. Denmark, 5. 5 βαθμοί για την Δανία.
5 punti per εδώ ο Δανός καλλιτέχνης, Anders Franzen. 6 βαθμοί στη Μάλτα από την Νορβηγία. 6 punti per Malta. Israel 7 points. 7 βαθμοί στο Ισραήλ. Israel 7 points. 7 punti per Israele. Sweden 8 στην Σουηδία. 8 punti per la Svezia. Italy 10. 10 βαθμοί στην Ιταλία από την Νορβηγία. 10 punti per l'Italia. Και 12 βαθμούς δίνουν οι Νορβηγοί στη Γαλλία. 12 punti per la Francia. Εδώ είναι η Αμινά. Report from the Norwegian jury. Good night to you. Good night. Ciao, good night. Allora, ci proviamo. Siamo a metà percorso più o meno, eh? Adesso c'è la giuria di Israele. Τώρα θα περάσουμε στο Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ. Hello, Roma. Hello. Jerusalem calling. Shalom. Shalom. Here Shalom. Are the results of the Israeli jury. Για να ακούσουμε και τα αποτελέσματα του Ισραήλ. Ένας βαθμός στην Ιρλανδία. Un punto per l'Irlanda. Spain. 2 βαθμοί στην Ισπανία. Ισπανία 2 points. 2 punti per la Spagna. Italia 3 points. 3 βαθμοί στην Ιταλία. 3 points. Italia, από την Ιερουσαλήμ. 3 punti per l'Italia. Greece 4 points. 4 βαθμοί στην Ελλάδα από το Ισραήλ. 4 punti per la Grecia. United Kingdom 5 points. Ηνωμένο Βασίλειο 5 βαθμοί. 5 punti per il Regno Unito. Cyprus, 6 points. 6 βαθμοί στην Κύπρο από την Ιερουσαλήμ. Η Έλενα Πατρόκλου στις οθόνες σας. 7 βαθμοί στην Τουρκία. 7 punti per la Turchia. Switzerland, 8 βαθμοί στην Ελβετία. Εδώ είναι οι Τούρκοι. Sweden, η Σουηδία παίρνει λοιπόν τους 10 βαθμούς του Ισραήλ. 10 punti per la Svezia. Και η Γαλλία τους 12 βαθμούς της Ιερουσαλήμ. 12 punti per la Francia. Βλέπουμε την Αμινά. Το Ισραήλ εξακολουθεί να προηγείται και η Αμινά έσπευσε να ευχαριστήσει και να φιλήσει τους Ισραηλινούς συναδέλφους της για την ψηφοφορία. Το Ισραήλ εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση. Σουηδία, Ισπανία και Γαλλία. Ελσίνκι και Φινλανδία. Here are the results of the Finnish jury. Yes. Greece, 1 point. Ένας βαθμός στην Ελλάδα από τη Φινλανδία. Un punto alla Grecia. Ireland, 2 points. 2 βαθμοί στην Ιρλανδία. 2 punti all'Irlanda. Belgium, 3 points. 3 βαθμοί στο Βέλγιο. 3 punti al Belgio. Spain, 4 points. 4 βαθμοί στην Ισπανία. Από το Ελσίνκι. 4 punti alla Spagna. Switzerland 5. 5 βαθμοί στην Ελβετία. 5 punti alla Svizzera. Εδώ είναι οι καμπίνες των σχολιαστών. Σε μια από αυτές βρισκόμαστε κι εμείς. Το Ισραήλ παίρνει από το Ελσίνκι 6 βαθμούς. 7 βαθμούς η Πορτογαλία. 7 punti al Portogallo. 8 βαθμοί η Σουηδία. 8 punti alla Svezia. 10 βαθμούς παίρνει η Γαλλία από τη Φινλανδία. 10 punti alla Francia e η Αμινά και πάλι. Και η Ιταλία παίρνει 12 βαθμούς από τη Φινλανδία. 12 punti all'Italia.
Και εδώ ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία της Φινλανδίας και βέβαια θα περάσουμε, πριν περάσουμε στο Βερολίνο, να ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα. Είναι και πάλι το Ισραήλ πρώτο, με δεύτερη όμως τη Σουηδία και τρίτη τη Γαλλία. Από το Βερολίνο λοιπόν. Ciao Berlino. And here are the results of the German jury. Yes. Cyprus. Ένας βαθμός στην Κύπρο από το Βερολίνο. Κύπρο, un punto. Ireland, 2 points. Ireland, 2 points. Δύο στην Ιρλανδία. Punti a Irlanda. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Τρεις βαθμούς στο Λουξεμβούργο. Per il Lussemburgo. Norway, 4 points. Norway. Τέσσερις βαθμοί στη Νορβηγία από το Βερολίνο. Iceland. Στην Ισλανδία 5 βαθμούς δίνει η Γερμανία. Ισλανδία 5 punti. Switzerland 6 points. Switzerland, στην Ελβετία 6 βαθμούς. Εδώ είναι οι ερμηνευτές της Ισλανδίας και αυτή είναι η Ελβετίδα. Spain, 7 βαθμούς στην Ισπανία. Ισπανία 7 punti. 7 punti. France 8 points. 8 βαθμούς στη Γαλλία από τη Γερμανία. Μάλτα, 10 points. Στη Μάλτα δίνει το Βερολίνο τους 10 βαθμούς της. Μάλτα 10 punti. Sweden, 12 points. Και στη Σουηδία δίνει τους 12 βαθμούς. Bene, meno male che sono svedese, visto che tipo, eh. Allora vediamo la situazione. Και πέρασε πρώτη η Σουηδία. Πέρασε πρώτη η Σουηδία, ακολουθεί η Γαλλία και έπεται το Ισραήλ και η Ισπανία. Πραγματικά έχει φοβερή αγωνία η διαδικασία της ψηφοφορίας. Αλλάζουν συνέχεια οι χώρες στην πρώτη θέση. Βρυξέλλες και Βέλγιο. Το Βέλγιο λοιπόν θα δώσει ένα βαθμό στην Ελλάδα. Grecia, un punto. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, δύο βαθμούς στο Λουξεμβούργο. Due punti a Lussemburgo. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 3 βαθμούς. 3 punti, Regno Unito. Malta, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Μάλτα από τις Βρυξέλλες. 4 punti a Malta. Ireland, 5 points. 5 βαθμούς στην Ιρλανδία. 5 punti all'Irlanda. Spain, 6 points. 6 βαθμούς στην Ισπανία από το Βέλγιο. 6 punti alla Spagna. France, 7 points. France, 7 points. 7 βαθμούς στη Γαλλία. 7 punti alla Francia. Israel. 8 βαθμοί στο Ισραήλ από το Βέλγιο. 8 punti all'Israele. 10 βαθμοί στη Σουηδία. Η Καρόλα. Και 12 βαθμούς δίνει στην Ελβετία το Βέλγιο. Η Σάντρα Σιμό και η ελβετική αποστολή εδώ στη Ρώμη. Η Σουηδία είναι πρώτη, εξακολουθεί να είναι πρώτη, με δεύτερη τη Γαλλία, τρίτο το Ισραήλ, τέταρτη την Ισπανία. Ελβετία, Μάλτα, Ιταλία και Κύπρος ακολουθούν, Ισπανία και Μαδρίτη. Hasta la vista, señorita. Ένας βαθμός στη Γερμανία. Un point. Germany, 1 point. Un punto alla Germania. Turchia, 2 points. Δύο βαθμοί στη Τουρκία από τη Μαδρίτη. 2 points. Due punti alla Turchia. Belgique, 3 points. Τρεις βαθμοί στο Βέλγιο. Belgium, 3 points. 3 punti al Belgio. Suède. Στη Σουηδία 4 βαθμούς δίνει η Ισπανία. 4 punti alla Svezia. 5 βαθμούς στην Ελλάδα από την Ισπανία. Δεν κατάλαβαν, ζήτησα να επαναλάβει. 5 βαθμοί στην Ελλάδα από την Ισπανία. Στη Μάλτα 6 βαθμούς. 6 punti a Malta. Ιταλία 7
Stavatmi Stin Italia. Italy 7 points. Sì, 7 punti all'Italia. Οκτώ βαθμοί από τη Μαδρίτη στη Γαλλία. France 8 points. La Francia 8 punti. Portugal 10 points. 10 βαθμούς παίρνει η Πορτογαλία από τη Μαδρίτη, βλέπουμε την Τούλσε. Και τους 12 βαθμούς η Ισπανία τους δίνει στο Ισραήλ. 12 πόντα Ισραήλ. Βλέπετε την αγωνία των Ισραηλινών. Είναι στη δεύτερη θέση, στην πρώτη θέση είναι η Σουηδία, στην τρίτη η Γαλλία και στην τέταρτη η Ισπανία, που είναι οι χώρες που διεκδίκησαν περισσότερο την πρωτιά. Al secondo posto Israele, al terzo la Francia. 7 punti di differenza fra il primo e il terzo, va bene? Tutto può ancora cambiare. Όλα μπορούν να αλλάξουν ακόμα, υπάρχουν τρεις χώρες που έχουν να ψηφίσουν. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές των βαθμών, οπότε μπορούν να αλλάξουν και πάλι. Μπορεί να αλλάξει η πρώτη θέση στον πίνακα. Λονδίνο και Ηνωμένο Βασίλειο. Buonasera. BBC London calling, here are the results of the United Kingdom jury. Ecco, quando parlano gli inglesi io non capisco mai nulla. Vai. Comunque, Spain, ascoltiamo. One point. Spain, one point. Στην Ισπανία δίνουν ένα βαθμό, έχουν πρόβλημα οι παρουσιαστές, δεν μπορούν να καταλάβουν τα αγγλικά. Belgium, two points. Δύο βαθμοί στο Βέλγιο από το Λονδίνο. Due punti al Belgio. Luxembourg, three points. Τρεις βαθμοί στο Λουξεμβούργο. Luxembourg, three points. Τρεις πόντια Λουξεμβούργο. Ireland, four points. Τέσσερις βαθμοί στην Ιρλανδία. Quattro punti all'Irlanda. Βλέπετε τους σχολιαστές. Turkey, πέντε βαθμούς points. Στην Τουρκία. Βλέπετε τους σχολιαστές των διαφόρων χωρών στις καμπίνες France, τους, καθώς κάνουν τη μετάδοση. France, six points. Έξι βαθμοί France, στην points. Γαλλία. Τρεις πόντια alla Francia. Malta, 7 points. Malta, 7 βαθμούς στη Μάλτα. 7 punti a Malta. Switzerland, 8 points. 8 βαθμούς από το Λονδίνο στην Ελβετία. 8 punti alla Svizzera. Israel, 10 points. Israel, 10 βαθμούς θα πάρει το Ισραήλ από το Ηνωμένο Βασίλειο. And Sweden. Και η Σουηδία θα πάρει από το Λονδίνο τους 12 βαθμούς. Βλέπετε την αποστολή της Σουηδίας και την Καρόλα, την τραγουδίστρια. Και περνάει πρώτη η Σουηδία με 140 βαθμούς. Ακολουθεί το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελβετία, Μάλτα, η Ιταλία και η Κύπρος. Είναι πρώτη η Σουηδία. Va bene? Andiamo περνάμε τώρα στην Κύπρο, προτελευταία χώρα και στη Λευκοσία. Εδώ η Καρόλα της Σουηδίας. Yes. Από την Κύπρο λοιπόν ένας βαθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Δύο βαθμοί στο Λουξεμβούργο. Βλέπουμε την αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου. Τρεις βαθμοί στη Γερμανία από τη Λευκοσία. Τέσσερις βαθμοί στην Πορτογαλία. Πέντε βαθμοί στο Ισραήλ. Ισραήλ. 5 punti a Israele. Sweden, 6 βαθμούς στην Σουηδία. Από την Κύπρο. Svezia. France, 7 points. 7 βαθμούς στη Γαλλία. 7 punti alla Francia. Switzerland, 8 points. 8 βαθμούς στην Ελβετία. 8 punti alla Svizzera. 10 βαθμούς από την Κύπρο η Ελλάδα. 10 punti alla Svezia e Spain. Και η Ισπανία θα πάρει από τη Λευκοσία και από την Κύπρο τους 12 βαθμούς. La Spagna 12 punti. Buonasera Nicosia.
Good night, Rome. That would be the point for the Cypriot jury. Ciao, ciao Nicosia. Adesso, prima di βλέπουμε λοιπόν πρώτη παραμένει η Σουηδία με το Ισραήλ και τη Γαλλία να ακολουθούν. Ισπανία, Ελβετία, Μάλτα, Ιταλία και Πορτογαλία είναι στην πρώτη οκτάδα. Η Καρόλα από τη Σουηδία που προηγείται. Για να ακούσουμε και την τελευταία ψηφοφορία για απόψε από την Ιταλία και από τη Ρώμη. Μίλησε γαλλικά η πρόεδρος της Επιτροπής στη Ρώμη και την παρακάλεσα να μιλήσουν ιταλικά. Θα μιλήσει όμως γαλλικά, επιμένει να μιλήσει γαλλικά. Πορτογαλία, ένας βαθμός από τη Ρώμη, δύο βαθμοί στη Γαλλία. Τρεις βαθμοί στην Ιρλανδία, από τη Ρώμη. Τέσσερις βαθμοί στην Ελβετία. Switzerland, 4 points. Belgique, 5 points. Belgique, 5 points. Πέντε βαθμοί στο Βέλγιο. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. Έξι βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 6 punti per la Gran Bretagna. Island, 7 points. Island, έξι βαθμοί στην Ισλανδία, από τη Ρώμη. Οκτώ βαθμοί στην Τουρκία. Οκτώ βαθμοί στην Τουρκία. Δέκα βαθμοί για τη Μάλτα. Δέκα βαθμοί για τη Μάλτα. Και στη Γαλλία δίνει η Ρώμη τους δέκα βαθμούς της. Η Σουηδία όμως εξακολουθεί να δεν προηγείται, έχουμε ισοπαλία. Έχουμε ισοπαλία στην πρώτη θέση ανάμεσα στη Σουηδία και τη Γαλλία με 146 βαθμούς και οι δύο χώρες. Comunque ce l'ha spiegato che il regolamento bisogna guardare quante i due paesi hanno totalizzato 12 punti. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν ποια χώρα έχει τους περισσότερους 12 βαθμούς για να αποφασίσουν ποια είναι η νικήτρια. Αυτή είναι η νόμη και είναι η Σουηδία. Γιατί έχει 4 φορές 12 βαθμούς. Όταν λοιπόν είναι ισόπαλοι και στους 12 βαθμούς, ερχόμαστε στους 10 βαθμούς, ποια χώρα έχει περισσότερους 10 βαθμούς και η Σουηδία έχει περισσότερους, έχει 5 φορές δεκάρι, ενώ η Γαλλία έχει 2. Νικήτρια χώρα λοιπόν είναι η Σουηδία, γιατί είχε περισσότερα δωδεκάρια και δεκάρια από τη Γαλλία με 146 βαθμούς και οι δύο χώρες. Είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό που συνέβη. Δύο χώρες στην πρώτη θέση να ισοφαρίσουν. Κερδίζει βέβαια η Σουηδία. Εδώ η Αμινά, η Γαλλίδα. Η Καρόλα είναι η τραγουδίστρια της Σουηδίας που κέρδισε, οδηγείται για να πάρει το έπαθλό της. Το βραβείο έχει κατασκευάσει ο Τζεράρντο Σάκο, γλύπτης και χρυσοχώος, γνωστός εδώ στην Ιταλία. Βλέπουμε την Καρόλα. Βλέπουμε την Καρόλα που οδηγείται. Είχε φοβερή αγωνία η απόψινή βραδιά, πραγματικά. Τρεις ή τέσσερις χώρες διεκδίκησαν την πρώτη θέση. Τελικά νίκησε η Σουηδία με την Καρόλα. Έχει ισοψηφίσει βέβαια με τη Γαλλία, αλλά είχε τα περισσότερα δωδεκάρια και δεκάρια.
Δεύτερη λοιπόν Γαλλία ισοψηφίσασα, τρίτο το Ισραήλ, τέταρτη Ισπανία, πέμπτη Ελβετία, ακολουθούν Μάλτα, Ιταλία και Πορτογαλία. È la seconda volta che vince la Svezia? No, la Svezia, sembra Carola. Η Carola λοιπόν è arrivata terza. Κέρδισε τον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού. Είναι η τρίτη φορά που κερδίζει η Σουηδία. Έχει κερδίσει το 1974 στο Μπράιτον με του Σάμπα βέβαια και το Waterloo, θα το θυμόσαστε όλοι, και το 1984 στο Λουξεμβούργο με του Χέρεϊ. Sì, c'è un vincitore, però dietro al vincitore ci sono persone che lavorano come il compositore e l'editore, l'autore. Όλη η αποστολή τη Σουηδία θα έρθει επί σκηνή. Να η Carola, Fongant Avenstormwind, το τραγούδι τη Carola. Είναι η νικήτρια τη απόψινη βραδιά, του απόψινου διαγωνισμού. Ας περάσουμε όμως στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Η Carola λοιπόν είναι η μεγάλη νικήτρια, η φωτογράφη από κάτω. Όλη η αποστολή έχει ανέβει στη σκηνή. Η Carola είχε και την ατυχία να μην ακουστεί καλά το τραγούδι της στην αίθουσα, από ό,τι όμως μας διαβεβαίωσαν. Ακούστηκε κανονικά στο δίκτυο. Αυτός είναι ο κύριος Albert Schaff, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, δηλαδή της CBU. Της εύχεται την καλύτερη τύχη και να πάνε όλα καλά για αυτήν στο μέλλον και να συγχαρεί και εκείνη με τη σειρά της τον επόμενο νικητή. Είναι πολύ συγκινημένη, πέρασε και μια μεγάλη αγωνία βέβαια. Αυτό είναι το έπαθλο που θα πάρει, που σας είπα ότι το κατασκεύασε ο Τζεράρντο Σάκο, γλύπτης και χρυσοχοός γνωστός εδώ. Ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision από τη Ρώμη. Και έρχονται οι συντελεστές του τραγουδιού. Συνθέτης και στιχουργός είναι ο Στέφαν Μπέργ. Carola, the title of the song. Captured by a love storm. Fångad av en stormvind. Fångad av en stormvind, εχμάλωτη του έρωτα. Congratulations. Io e Toto, prima di lasciarvi in compagnia delle note di questa bellissima canzone che θα ακούσουμε βέβαια πάλι το τραγούδι που νίκησε στην απόψινή βραδιά. Vogliamo dirvi πριν όμως ακούσουμε για τελευταία φορά απόψε το τραγούδι που νίκησε, οι παρουσιαστές μας ευχαριστούν που είμαστε μαζί τους στην απόψινή βραδιά. Io volevo ringraziare chi ha lavorato con noi. Συγχαίρονται τη RAI για την οργάνωσή της. La squadra televisiva di Napoli, quella di Roma, il nostro regista, i nostri autori e i nostri professori. Δούλεψαν για αυτή τη βραδιά, όπως επίσης και τους 58 μουσικούς της ορχήστρας ελαφράς μουσικής της RAI. Adesso lasciamo Carola con la sua bellissima canzone. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα την Carola στο τραγούδι που ενώνει όλη την Ευρώπη. Το 92 θα έχουμε την Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι ένα μήνυμα ελπίδας που ενώνει όλη την Ευρώπη. Ο Anders Berglund είναι ο διευθυντής της ορχήστρας. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε στον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Carola λοιπόν και Fångad av en stormvind.
Ακούσαμε το τραγούδι που νίκησε με την Καρόλα μετά από μια αγωνιώδη